Θα ξεκινήσουμε όμως. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργέ, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρεια Ελλάδος, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην δεύτερη τελετή απονομής των βραβείων Ελληνική Αξία Βόρεια Ελλάδος. Κύριοι Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που στις πιο αντίξωες συνθήκες, στο πλέον δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που γνώρισε η χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια, επενδύουν, δουλεύουν σκληρά, παράγουν, διεθνοποιούνται, κατακτώντας αγορές του εξωτερικού, προσφέρουν έμπρακτα στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας. Και όλα αυτά με συνέπεια, με αξιοπιστία και με υπομονή και επιμονή, αποδεικνύοντας ότι η περιφερειακή βιομηχανία επιμένει και στο τέλος πετυχαίνει. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε από τη σημερινή εκδήλωση έχει μεγάλη σημειολογική σημασία. Δεν θέλουμε να αναδείξουμε τον καλύτερο τους καλύτερους. Αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε ότι υπάρχει ελληνική αξία, ότι υπάρχει ελληνική παραγωγή. Και μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, αυταπόδεικτα, μπορεί η μεταποίηση να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνέχιση της περσινής μας πρωτοβουλίας καθιερώνει το θεσμό των βραβείων και αναδεικνύει τις αξιέπαινες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε. Μιας χρονιάς που ο επικέστερος χαρακτηρισμός της είναι ότι ήταν κακή για όλους. Κακή γιατί τα πράγματα, αντί να πάνε προς το καλύτερο, τουλάχιστον σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, πήγανε με σιγουριά προς το χειρότερο. Ελπίζουμε ότι επιτέλους και παρά όλες αυτές τις αντικσότητες που βιώνουμε, φέτος τα πράγματα θα αρχίσουν κάποια στιγμή να είναι καλύτερα για όλους μας. Απόψε θα απονείμουμε τα εξής βραβεία. Πρώτον, το βραβείο για τη γυναίκα επιχειρηματία της χρονιάς. Δεύτερον, το βραβείο εξωστρέφειας. Τρίτον, το βραβείο καινοτομίας. Τέταρτον, το βραβείο για το περιβάλλον. Πέμπτον, το βραβείο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ενώ φέτος καθιερώνουμε δύο βραβεία αριστείας και την καλύτερη μεσαία και την καλύτερη μεγάλη επιχείρηση στο βορειοελλαδικό τόξο. Στόχος μας είναι, όπως σας είπα και πέρσι, να αναδείξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να επιβραβεύσουμε την επιτυχημένη της δράση τη χρονιά που μας πέρασε. Κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειο Ελλάδος θεωρεί και με αφορμή τις πιέσεις που δέχονται οι μεταβλητικές επιχειρήσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ότι από τώρα και στο εξής, τα ζητήματα της βιομηχανίας θα πρέπει να τοποθετηθούν ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής και να αντιμετωπιστούν στις πραγματικές τους διαστάσεις, με ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, ούτως ώστε να ανατραπεί το παγιωμένο ιδεολόγημα στην ελληνική κοινωνία που λέει ότι δεν έχουμε βιομηχανία, η βιομηχανία τελείωσε, δεν παράγουμε τίποτα. Με βάση τα παραπάνω και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι δίχως ισχυρή παραγωγική βάση η χώρα είναι αδύνατο να εξέλθει από την οικονομική κρίση, θεωρούμε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής με παράλληλη όμως θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων προς την πραγματική οικονομία που θα στηρίξουν έμπρακτα την παραγωγική βάση της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω να υιοθετήσουμε και εμείς αυτό που ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακηρύξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο της μεταποίησης στην ανάπτυξη, θέτει ως βασική προτεραιότητα μέχρι το 2020 να ανέλθει η συμμετοχή της βιομηχανίας στο σχηματισμό του Ευρωπαϊκού ΟΕΠ στο 20%. Στην Ελλάδα, προτείνουμε να υιοθετήσουμε παρόμοιο στόχο, στο πνεύμα της κατανόησης βεβαίως των τεράστιων ωφελιών που προκύπτουν για τη χώρα από την ενίσχυση της μεταποίησης τόσο για την ανάπτυξη, όσο βεβαίως κυρίως και για την απασχόληση. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε, κύριε Υπουργέ. Φίλοι και φίλες, όλοι εμείς οι επιχειρηματίες ξέρουμε καλά, γιατί εμείς είμαστε η πραγματική οικονομία, ότι χωρίς στοχευμένα μέτρα που θα ενισχύουν την πραγματική οικονομία, ανάπτυξη δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, ο κύκλος της διαρκούς ύφεσης θα είναι επαναλαμβανόμενος και κάθε φορά θα έχει θύματα επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Βεβαίως, ως
δεν μπορεί παρά να χαιρετήσει τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για να αποφύγει η χώρα την πτώχευση και να ανακτήσει σιγά σιγά την αξιοπιστία της. Η πληρωμή ενός μέρους των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις που ξεκίνησε σίγουρα δίνει και θα δώσει μια μικρή ανάσα στην αγορά. Αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Πρέπει να κερδιθεί πολύ γρήγορα το στοίχημα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και της ταχύτερης παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Στην πραγματική οικονομία. Αναφέρω πολλές φορές τη λέξη πραγματική οικονομία, γιατί όλοι εδώ, κύριε Υπουργέ, νιώθουμε ότι είμαστε αφημένοι. Δηλαδή ότι γίνονται πολλά έργα στη μακροοικονομία, αλλά στην πραγματική οικονομία δυστυχώς δεν είναι τίποτα ακόμα. Και το χρηματοοικονομικό κόστος επίσης είναι ακόμα ένα μεγάλο θέμα. Θα μειωθεί τώρα που οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα δανεισμού μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ελπίζουμε σύντομα και πρόσβαση στη διατραπεζική. Τέτοια μηνύματα επίσης δεν έχουμε ακόμα. Βεβαίως, μαζί με τη ρευστότητα, που είναι το κυρίαρχο για μας ζήτημα στην προσπάθειά μας να επιβιώσουμε, πρέπει να δούμε την υλοποίηση θεσμικών ρυθμίσεων που ζητούνται από τον επιχειρηματικό κόσμο για πολλά χρόνια και που δεν έχουν γίνει πραγματικότητα. Ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σας αναφέρω πολύ σύντομα, ενδεικτικά μόνο κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Πρώτον, λυπάμαι βέβαια που δεν είναι ο κ. Χατζηδάκης να τα ακούσει, αλλά τα έχει ακούσει και στην Αθήνα που έχουμε πάει πολλές φορές να το δούμε. Κύριε Υπουργέ, ελπίζω να τα μεταφέρετε ξανά. Πρώτον, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ο συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου στι επιχειρήσει με τι οφειλέ των επιχειρήσεων στο δημόσιο, κάτι που δεν κοστίζει και μάλιστα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το έχουμε ζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Ο σύνδεσμό μα προτείνει το συμψηφισμό κάθε απέτηση επιχείρηση από το δημόσιο με τρέχουσε υποχρεώσει προ αυτέ. Παραδείγματο χάρη, επιστροφή ΦΠΑ, επιδότηση ΟΑΕΔ, επιδότηση αναπτυξιακών νόμων, υποχρεώσει προ ΣΥΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, φόροι εισοδήματο, παρακρατούμενοι φόροι. Επιστροφή του 12% των εισφορών στην περιφέρεια, που το 2010 έχουν να υπάρξουν επιστροφές. Βεβαίως, όλα αυτά σε περίπτωση που υπάρχει δεδομένη φυλή. Δεύτερον, εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη λήξη πρόθυμων οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Τρίτον, επιτάχυνση της διαδικασίας βεβαίωσης και επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ και γενικότερα κάθε είδους οφειλής του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις. Και εδώ έχουμε σκεφτεί και έχουμε προτείνει και στον Πρωθυπουργό ότι εξαιτίας της αδυναμίας, γιατί είναι μια αλήθεια αυτό, του κρατικού μηχανισμού να προβεί σε ελέγχους και συνακόλουθα να βεβαιώσει τα ποσά επιστροφής, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης να καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου ποσού. Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί και ανώτατο χρονικό όριο από την αίτηση της επιχείρησης για βεβαίωση έως και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, και δίνουμε ένα δυνατό χτύπημα στη γραφειοκρατία, αλλά και βοηθούμε τη ρευστότητά μας. Για μας αυτές είναι οι προτάσεις της πραγματικής οικονομίας. Τέταρτον, γρήγορα, κατάργηση τη ζωή των μεγάλων επιχειρήσεων. Ξέρετε τι κόπος είναι όλοι να κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να λύνουμε ζητήματα. Πέμπτον, επιδότηση της εργασίας και της ενεργείας. Με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, ώστε και να διασωθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να διατηρήσει ο εργαζόμενος το εισόδημά του, αλλά να βελτιωθεί και το κόστος των επιχειρήσεων ή τουλάχιστον να αντισταθμιστεί με τις συνεχιζόμενες αυξήσεις που λέγεται βιομηχανία. Έκτον, θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών μέσω του ΑΕΔ, στο πρότυπο που αυτό που ίσχυε 3 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 100% της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, και στο πρόγραμμα αυτό να μπουν και οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, για ευνόητους λόγους και βεβαίως για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Έβδομον, εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία, με τη μείωση των ειδικών φόρων και τελών σε όλες τις μορφές ενέργειας, καθώς και με τη σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία. Και όγδον, σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, και μάλιστα ενός πλαισίου, με χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φόρο εισπρακτικό. Σήμερα, το φορολογικό μας πλαίσιο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πλαίσιο φόρο επιδρομής, με έκτακτους φόρους που γίνονται μόνιμοι και οι οποίοι δεν αξιοποιούνται παραγωγικά. Και τέλος, την προστασία των μεσαίων, αλλά κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων, για να επιτύχουμε τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Και να μείνουμε βέβαια για τους εταίρους μας, και αυτοί οι ίδιοι πρέπει να κατανοήσουν και κυρίως να καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει ξεπεράσει τα όρια του από την βία δημοσιονομική προσαρμογή που υπέστη σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που επέτρεψε. Για να πετύχουμε λοιπόν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα,
πρέπει να πετύχουμε το κατάλληλο μείγμα δημοσιονομικής προσαρμογής και στοχευμένων μέτρων προς την πραγματική οικονομία. Μέτρα όμως που θέλει η αγορά, κάτι που σήμερα δεν έχει γίνει. Και το μέγεθος της ύφεσης και το μέγεθος της ενεργείας αποδεικνύει αυτά που αναφέρω. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά θα θέλαμε να μας δώσετε την άποψή σας και να μας μιλήσετε για τις προθέσεις της κυβέρνησης για όλα όσα προανέφερα, γιατί η ανησυχία μας μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Γιατί είναι αδύρυτη ανάγκη η λήψη μέτρων διάσωσης της πραγματικής οικονομίας και ανάδειξης της σημασίας και του ρόλου της μεταποίησης στην ανάπτυξη. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα, γιατί μιλάμε για ρευστότητα. Ρευστότητα δεν έχουμε, μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι αυτά έχουν ανάγκη επιχειρήσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσα να αναλύσω πολλές από τις προτάσεις που προανέφερα, καθώς και να αναφέρω και πολλές άλλες. Όμως άλλο δεν θα μακρηγορήσω. Άλλωστε, η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε όλους τους επιχειρηματίες, σε όλους εσάς, που αξίζουν τουλάχιστον συγχαρητήρια που μπορούν να έχουν επιτυχίες σε μια τόσο δύσκολη πραγματικότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλοι μαζί, πολιτεία και επιχειρήσεις, πρέπει να συνδιαμορφώσουμε και να αναδείξουμε το γεγονός ότι στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια υπάρχουν επιχειρήσεις που προοδεύουν, που οραματίζονται, που πρωτοπορούν, που επενδύουν, που παράγουν, που δημιουργούν, που αναπτύσσονται, που καινοτομούν, που είναι κοινωνικά υπεύθυνες και εν κατακλείδη εξελίσσονται για το καλό και την ευημερία της πατρίδας μας και των πολιτών της. Όλα αυτά είναι που συνιστούν την ελληνική αξία που πρέπει με κάθε τρόπο να αναδειχθεί. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την αναδείξουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια.